Καλή σας ημέρα ξανά. Να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι η Δήμητρα Πισπυρίγκου, η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, αναμένεται να μεταβεί στις 12 η ώρα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στον 11ο όροφο, ούτως ώστε να κληθεί σε κατάθεση ως μάρτυρας. Και μάλιστα λέγεται ότι πρόκειται και για μια κατάθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κληθεί να περιγράψει λεπτό προς λεπτό τα όσα συνέβησαν το Μάρτιο, εκείνο το βράδυ του Μαρτίου του 2021. Να επισημάνουμε ότι με τη συγκεκριμένη κατάθεση θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία καταθέσεων όλων των προσώπων που έχουν κριθεί από τις ελληνικές αρχές ότι πρέπει να δώσουν ό,τι πληροφορία έχουν σχετικά με αυτή την υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής η μητέρα της Ρούλας Πισπυρίγκου, ο πατέρας της, σήμερα η αδερφή της, καθώς επίσης και οι γονείς του Μάνου Δασκαλάκη στην Πάτρα, η μητέρα του και ο πατέρας του στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Επίσης, να πούμε στο σημείο αυτό ότι πρόκειται να τεθούν πολύ κρίσιμα ερωτήματα στην Δήμητρα Πισπυρίγκου. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι από την συγκεκριμένη κατάθεση, τη σημερινή κατάθεση, ίσως να φτάσουν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σας είπα ότι με τη συγκεκριμένη κατάθεση ολοκληρώνει το κύκλο σήμερα και μάλιστα σύμφωνα και με αστυνομικές πηγές, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί, να κλείσει και η δικογραφία που έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιών. Μάλιστα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε ξανά. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Δήμητρα Πισπυρίγκου που ήταν μπροστά όταν χάθηκε το βρεφάκι.